Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας ο Σκουφάς γιορτάζει τα 120 χρόνια από την ίδρυση της Φιλαρμονικής, διοργανώνοντας συναυλία με τον δημοφιλή τραγουδιστή Δημήτρη Μπάση. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 5η 19 Ιουλίου και ώρα 9.30 στην πλατεία Σκουφά. Η Φιλαρμονική του Συλλόγου θα πλαισιώσει μουσικά μεγάλο μέρος του προγράμματος του γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί επιτυχώς με φιλαρμονικές άλλων δήμων και συλλόγων. Καταρχάς να πούμε ότι τα 120 χρόνια είναι 120 χρόνια της Φιλαρμονικής του Σκουφά. Ο Σύλλογος σας Σύλλογος έχει 122 χρόνια. Δηλαδή από την ίδρυσή του, δύο χρόνια μετά, ιδρύθηκε και η Φιλαρμονική. Και η οποία έχει και αυτή μια πολύ βαριά ιστορία στην πλάτη της και την οποία ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να την επανδρώσουμε με τα κατάλληλα όργανα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ακριβώς για τα 120 χρόνια μια συνευλία, μια που θα πιστεύω ότι θα αφήσει κάποια ιστορία στην Άρτα. Διότι ο Δημήτρης Μπάσης, εκτός από το ότι είναι ένας λαμπρός καλλιτέχνης, έχει και την καλοσύνη και την ευχέρεια, πώς μπορούμε να το πούμε, να συνεργάζεται με τις φιλαρμονικές. Οπότε από το σύνολο των τραγουδιών που θα πει, ορισμένα από αυτά θα είναι συνοδεία της φιλαρμονικής της δικιάς μας και όχι της δικής του μουσικής μπάντας. Θα γίνει στις 19 του μηνός στην πλατεία Σκουφά. Τα εισιτήρια έχουμε ήδη ξεκινήσει και γίνεται προπόληση. Στοιχίζει 7 ευρώ το άτομο και θα είναι βέβαια κλειστή. Όχι όπως τις άλλες φορές που ήταν ελεύθερη, γιατί όσο και καλός να είναι, υπάρχει κάποιο κοστολόγιο. Και συν αυτής θα πρέπει και εμείς να στηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο και τα οικονομικά του συλλόγου μας. Βασικά δεν είναι ένα εισιτήριο, είναι μια υποστήριξη μας στο σύλλογο, πιο πολύ θα έλεγα. Ήταν εύκολη για μας η απόφαση για την επιλογή του Δημήτρη Μπάση, τονίζει ακόμη ο κύριος Μπανταλούκας. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να το επιλέξουμε εμείς. Το καλό είναι ότι μας επέλεξε και αυτός. Διότι, όπως σας είπα, είναι σχεδόν το μόνο σχήμα το οποίο συνεργάζεται με τις φιλαρμονικές. Και αυτό το έχει αποδείξει Πολάκης και νομίζω ότι και εμείς θα είμαστε αντάξιοι σε αυτόν. Άρα, την 5η 19 Ιουνίου, Ιουλίου, στις 9.30 ώρα, αν θυμάμαι, αρχίζει η συναυλία. Φόντο την παρηγορήτησα. Με φόντο την παρηγορήτησα, ναι. Με φόντο την παρηγορήτησα. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα όσον αφορά τη συνέχεια των προσπαθειών για την ανακαίνιση της πνευματικής στέγης του Συλλόγου και σε συνεργασία αλλά και την αρρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ο κύριος Μπανταλούκας επισημαίνει ότι οι διαδικασίες προχωρούν και με άμεσα αποτελέσματα. Καταρχάς να πούμε ότι ανεξάρτητα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίθουσα του Σκουφά, εμείς πάντα φιλοξενούμε όλους, χωρίς καμία διάκριση, πολιτικούς, φιλόλογους, ποιητές, επιστήμονες και νομίζω ότι είμαστε αρκετά ανοιχτοί προς την κοινωνία όσον αφορά αυτό. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι μετά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν με την Περιφερειακή Ενότητα και γενικά με την Περιφέρεια Ηπείρου, εγκρίθηκε ο τελικός μελετητής για την ανακαίνιση της αίθουσας και όχι μόνον, και θα υπογραφεί η σύμβαση τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί μεσολαβεί το διάστημα τώρα που είναι διακοπές και λίγο πολύ όλοι είναι στο ήρεμο. Οπότε θα ξεκινήσουν τότε. Περιλαμβάνει και στατικές μελέτες αυτό, κύριε Πρόεδρε? Περιλαμβάνει ποιες? Στατικές μελέτες. Στατικές μελέτες δεν περιλαμβάνει ακόμα. Θα δούμε στο δρόμο. Αν και πιστεύω, σαν μηχανικός που είμαι, αφού έχω κοιτάξει τα σχέδια τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν αρχεία με την παραλαβή του έργου που αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στατικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ποσότητα του σιδήρου, τα τσιμέντα και όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει όμως ένας έλεγχος. Δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό. Ποιες είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη? Ουσιαστικές θα είναι πιο πολύ όσον αφορά
τη συντήρηση βέβαια του κτηρίου, η αλλαγή στα ηλεκτρολογικά, στις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, στα αντιηχητικά, στην θερμομόνωση, γενικά, γιατί νομίζω ότι από αλλαγές στη διάταξη των αιθουσών κλπ. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ανάγκη. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις βέβαια. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει η αίθουσα με μορφή αμφιθεάτρου, σε αμφιθεατρική. Το βλέπω λίγο δύσκολο όμως, γιατί δεν βολεύει στατικά αυτό. Νομίζω όμως ότι το κυριότερο απ' όλα είναι η επικαιροποίηση των εγκαταστάσεων και βέβαια οι υγρασίες, τα παράθυρα, όλα αυτά τα οποία συντελούν στην κοψότητα και στην ασφάλεια και στη μόνωση της αίθουσας.